την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Και δύο πολύ καλούς φίλους και συναδέλφους, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο και τον Φίβο Κλαδιανό. Καλημέρα σας, κύριοι. Καλημέρα. Έχουμε θέματα πολλά να συζητήσουμε σήμερα. Ανοιχτά. Από αυτά τα ανοιχτά θα σας ξεκινήσω, κύριε Λιόπουλε. Είστε νέος πολιτικός, νέος άνθρωπος. Προφανώς έχετε προοδευτικές σκέψεις. Ήθελα να σας ρωτήσω καταρχήν, πριν πάμε στα του Δήμου της Αθήνας, αυτή την ιστορία με τον κύριο Πολάκη και με μια εικόνα. Ας μην μείνουμε στα πρόσωπα. Ένας υπουργός να παίρνει έναν κεντρικό τραπεζίτη, όποιος είναι υπουργός, δεν έχει σημασία αν λέγεται Στουρνάρας ή Πολάκης, και να γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες. Μαγνητοφωνήσεις οι οποίες δεν γίνονται μετά, απομαγνητοφωνήσεις οι οποίες μας τα πει γραμματέας και όχι ο κύριος Πολάκης. Και φράσεις όπως αν δεν μου λύσεις τα θέματα, θα έρθω στο γραφείο και θα κάτσω τρεις μέρες μέχρι να τα λύσεις. Εσείς συμφωνείτε ως νέος πολιτικός με αυτή την πολιτική διάσταση? Νομίζω ότι κάνει πολύ κακό στο δημόσιο διάλογο να μην υπάρχει ενιαίο κριτήριο. Και είναι πολύ προβληματικό ο κύριος Στουρνάρας να θυμάται θεσμικά ζητήματα όχι όταν παρεμβαίνει κόντρα στη γενική γραμμή που ήταν η λήξη του τέταρτου προγράμματος και διαρκώς ζητούσε επιστολιπτική γραμμή, δηλαδή διαρκώς ζητούσε ένα νέο μνημόνιο. Τώρα θυμήθηκε το θεσμικό πλαίσιο, τότε δεν το θυμόταν και το ξεχνούσε. Είναι κακό η Τράπεζα της Ελλάδος να μην είναι γρήγορη στους ελέγχους που πρέπει να κάνει, όταν παραδείγματος χάρη με την Εθνική είχε γίνει ένα μεγάλο σκάνδαλο με τα POS και τους Κινέζους. Νομίζω το θυμάστε. Και ήταν στις αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος. Και νομίζω το ελεγκτικό, και το λέω αυτό γιατί έχω εμπειρία από το τι σημαίνει ελεγκτικό έργο και μπορώ να μιλήσω με αποτελέσματα για το τι σημαίνει ελεγκτικό έργο από την επιθεώρηση εργασίας. Νομίζω η Τράπεζα της Ελλάδος δεν κάνει το ελεγκτικό της έργο με τον τρόπο που θα έπρεπε να το κάνει. Και είναι κακό να μην έχουμε νέο κριτήριο όταν για τρεις μέρες συζητάμε για ένα δάνειο 100.000 ευρώ που εκτελείται κανονικά, σε αντίθεση με άλλα δάνεια. Κύριε Λιόπουλε, πάντως τέτοιο δάνειο δεν κατάφερα να πάρω και πολλοί φίλοι μου. Ναι. Και επίσης να σας πω και για να προσθέσω, μπορείτε να ρωτήσετε και την κυρία Σπυράκη που είχε 600.000. Υπήρξαν και Capital Controls ενδιάμεση. Η κυρία Σπυράκη επίσης δεν έχει βάλει προσημείωση το ίδιο ακίνητο τρεις φορές. Δημήτρη, μήπως θέλει να ολοκληρώσει το πρόβλημα. Και για να τοποθετηθεί, ζητώ συγγνώμη και δεν θα ξαναμιλήσω για τον κύριο Λιόπουλο. Υπάρχει ένας Πολάκης, για να μην πάμε μόνο στις παρακολουθήσεις, ο οποίος επί 15 ημέρες. Τη μία με το κάπνισμα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, την άλλη σχεδόν στο όριο περίβρισης νεκρού, την επόμενη με το δάνειό του και μετά γίνεται η τηλεφωνική συνομιλία. Δεν ακυρώνει και το οτιδήποτε θετικό, οποιοδήποτε θετικό μήνυμα της κυβέρνησης. Επιτρέψτε μου να μείνω στο ότι δεν βλέπω ενιαίο κριτήριο στο δημόσιο διάλογο και το θεωρώ. Από τον κύριο Στουρνάρα μέχρι στιγμής. Όχι από τον κύριο Στουρνάρα. Σας εκφράζει ο κύριος Πολάκης όμως. Γιατί κάνετε εξίσωση. Το θεωρώ βαθιά προβληματικό. Δηλαδή, άρα γιατί έχουν γίνει κάποια σκάνδαλα. Όχι για να δεν απαντάει. Δεν αποφεύγει να απαντήσει. Αυτό λέω. Αν έχω καταλάβει καλά σε μία συνέντευξη, κάποιο ρωτάει, κάποιο απαντάει. Δεν κάνουμε ανάγκη. Δεν μου απαντήσατε γι' αυτό σα λέω. Οπότε θα απαντήσω μετά. Ξυσώνεται κάτι με κάτι άλλο. Κύριε Μαργκόπουλο, θα απαντήσω. Με τη Μελιτζάνη, άσχημα να ολοκληρώσει. Δεν έχει ολοκληρώσει το μεσαίο τώρα. Εδώ έχουμε και χρόνο. Κατανοώ ότι θέλετε να συζητήσουμε για τον κύριο. Αυτό που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν το γεγονό ότι μπορεί ο Στουρνάρας να έκανε πάρα πολλά λάθη. Μπορεί οι τράπεζε να μην λειτουργούν με κανονικό τρόπο. Ο υφυπουργό Υγεία είναι ο αρμόδιο να του πει θα έρθω από εκεί από το γραφείο σου. Και αν δεν τα κάνεις αυτά, θα κάτσω εκεί μέχρι να τα κάνεις. Να σας πω κάτι. Ξαναλέμε. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα αυτή τη στιγμή με τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Δεν έχω ακούσει ποτέ τον κύριο Στουρνάρα να πει μισή κουβέντα για το γεγονός ότι οι τράπεζες είναι από τους βασικούς παραβάτες της εργατικής νομοθεσίας. Αν πριν από λίγο καιρό κάποιος σας έλεγε ότι η τράπεζα θα έχει πληρώσει πρόστιμο 1,6 εκατομμύρια γιατί δεν πληρώνει υπερορίες, θα το θεωρούσατε φυσιολογικό. Αν πριν από λίγο καιρό κάποιος σας έλεγε ότι θα κλείνουν τραπεζικά καταστήματα με βάση την εργατική νομοθεσία, γιατί δεν σέβονται την εργατική νομοθεσία, θα το θεωρούσε φυσιολογικό. Είναι σαφές. Εσείς ήσασταν μέχρι προχθές. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η συζήτηση που γίνεται. Είναι αρμοδιότητα Πολάκη όλα αυτά που λέτε όμως. Γιατί ο κύριος Πολάκης παρέλευε για προσωπικό του ζήτημα, όχι για τα όποια τις οφειλές που λέτε. Είναι άλλο θέμα. Είναι δικαίωμα κάθε πολίτη. Να σηκώνει το τηλέφωνο και να παίρνει τον τραπεζίτη. Είναι δικαίωμα κάθε πολίτη να διεκδικήσει μεταχείριση. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα έχω πρόβλημα θα πάρω εγώ τον κύριο Πολάκη προσωπικά τηλέφωνο και θα του πω κύριε Πολάκη, επειδή τα νοσοκομεία πεθαίνει ο κόσμος με τρίτη. Είμαι σίγουρο ότι μπορείτε να το πάρετε και μπορεί και να απαντήσει. Κύριε Λιόπουλο, μέχρι προχθές εσείς ήσασταν. Είναι κατάσταση στα νοσοκομεία από ό,τι ήταν πριν από 4 και 5 χρόνια και το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό. Να σας πω. Εσείς μέχρι προχθές ήσασταν στο Υπουργείο Εργασίας, δεν είναι? Υφυπουργός Εργασίας. Και ήσασταν αρμόδιος και για τους ελέγχους. Γενικότερα είχατε. Ήμουν πριν ειδικός γραμματέας στην επιθεώρηση εργασίας και μετά Υφυπουργός Εργασίας στο χαρτοφυλάκιο. Αν ήταν ένας βουλευτής ή ένας άλλος υπουργός ή ένας οποιοδήποτε σας έπαιρνε ένα τηλέφωνο που δεν είχε σχέση με το αντικείμενο και σας έλεγε, ρε Λιόπουλε, εγώ θα έρθω εκεί πέρα, ας πούμε, και θέλω να κάνεις αυτό και αυτό. Γιατί έρχεσαι σε μένα και κάνεις έλεγχο και δεν κάνεις κάποιον άλλο. Ξαναλέω ότι
όταν σε ένα πράγμα δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο και βλέπεις ότι γίνεται ένας τόσο μεγάλος ντόρ και τόσο μεγάλη συζήτηση για ένα δάνειο που αποδείχθηκε ότι είναι καθαρό δάνειο, τη στιγμή που υπάρχουν μια σειρά από ανοιχτά ερωτήματα και στο ελεγκτικό δεν ανταποκρίνεται η Τράπεζα της Ελλάδας. Είναι δικαιολογημένο, λέτε. Δικαιολογημένο. Κατανοώ τον εκνευρισμό. Μάλιστα. Φίβο, εσύ δεν έχεις μιλήσει καθόλου. Για πες μας τη γνώμη σου.